Επισημοποιήθηκε η ενεργοποίηση ενός νέου προγράμματος αξιοποίησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκριμένα, υπεγράφει μια νέα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων αλλά και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, η οποία αφορά στην υλοποίηση ενός προγράμματος συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης για 3.600 ανέργους ηλικίες 18 έως 24 ετών. Το πρόγραμμα αυτό δίνει έμφαση στον πρωτογενή τομέα και συγκεκριμένα σε θέματα εξωστρέφειας και επιχειρηματικής διεθνοποίησης. Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα Σακελαρίδη, μίλησε σχετικά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποτελεί ένα ξέφωτο, εγώ θα έλεγα, στη σημερινή κατάσταση που ζούμε όλοι, σε μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη, οι μέρες είναι πολύ δύσκολες, οι εξαγωγές δείχνουν μια κόπωση και υπάρχει βέβαια, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, και μια μεγάλη ανεργία. Μέσω του εν λόγω προγράμματος θα παρασχεθούν εξειδικευμένες και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους νέους ανέργους με στόχο την ενίσχυση των προσόντων τους. Ο Υφυπουργός Εργασίας Γιάννης Πλακιωτάκης τόνισε ότι βασικός στόχος είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η ανεργία είναι ένα δυναμικό μέγεθος, δεν μπορεί να περιμένει. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε στοχευμένοι, προσπαθούμε να είμαστε εξειδικευμένοι, εμπιστευόμαστε τους φορείς της αγοράς, όπως αποδεικνύεται από τη σημερινή μας συνάντηση. Έχει ήδη υπογραφεί σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου αλλά και των παρόντων φορέων και ουσιαστικά μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο διάστημα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Για την ανάγκη ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θα προσανατολίσει στο δημόσιο, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Κυριάκος Λουφάκης. Οι νέοι άνεργοι θα πρέπει να αποτελούν μια δεξαμενή ταλέντων που θα πρέπει να μην μείνει ανεκμετάλλευτη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Έχουμε ένα μεγάλη δεξαμενή ανθρώπινου ταλέντου, το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και τι καλύτερο από το να το εκπαιδεύσουμε να κάνει αυτό ακριβώς που θεωρούμε ότι είναι η κυριότερη πλουτοπαραγωγική πηγή της χώρας. Η δέσμευση του Υπουργείου, η συνεργασία των φορέων, η διεθνής πιστοποίηση αλλά και τα ωφέλη που θα αποκομίσουν νέοι άνεργοι ήταν κάποιοι από τους βασικούς λόγους για τους οποίους θα υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, αναφέρθηκε στην ποιότητα των υπηρεσιών του νέου προγράμματος. Η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών αλλά και το return σε αυτή την επένδυση που κάνει το κράτος για αυτούς τους ανθρώπους και αυτή η ευκαιρία που δίνει θα έχει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Εργασίας συνεργάζεται για πρώτη φορά συστηματικά και με θεσμικό τρόπο με φορείς της αγοράς, τους κοινωνικούς εταίρους, κλαδικούς φορείς και ενώσεις φορέων προκειμένου να σχεδιάσουν από κοινού προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε επιλεγμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως αυτού του πρωτογενή τομέα.